Ο καρκίνος του προστάτη, εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να προσφέρει πλήρη ίαση στους ασθενείς, τόνισαν οι ειδικοί στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Ηράκλειο, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης αλλά και της αυτοεξέτασης στους νέους άνδρες αναφορικά με τον καρκίνο του όρχεως. Δύο καρκίνοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ συχνοί και με αυτή την έννοια έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ο καρκίνος του προστάτη είναι πολύ συχνός καρκίνος σε μεγαλύτερες ηλικίες ασθενείς. Ο καρκίνος του όρχη είναι σε μικρότερους ασθενείς. Θα πρέπει να παρακολουθεί και να κάνει προληπτικούς ελέγχους, να μάθουμε στα νέα αγόρια να αυτοεξετάζονται, ώστε αν θα είναι κάτι να συμβεί, να βρεθεί όσο γίνεται πιο έγκαιρα και πιο γρήγορα. Υπάρχει αύξηση στον καρκίνο του προστάτη, μεγάλη, η οποία κατά κάποιο τρόπο οφείλεται στην αλλαγή της διατροφής των Ελλήνων. Στο μικροσκόπιο των ειδικών μπήκε ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχύλου στους άνδρες, όπου επίσης καταγράφεται αυξητική τάση, με τους ομιλητές να αναφέρονται σε όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Ειδικά ο καρκίνος στη δικιά μας περιοχή, στην κεφαλή και στον τράχυλο και ειδικά του στοματοφάριγγα, βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Και ένα από τα ενοχοποιά αίτια είναι ο ιός HPV. Το δεύτερο που θα τονίσουμε θα είναι τα μέτρα πρόληψης και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ο εμβολιασμός σε μικρές ηλικίες που φαίνεται να είναι πολύ αποδοτικός. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι να δώσουμε την πληροφορία και την ενημέρωση στους άνδρες ότι θα πρέπει να ελέγχονται στα πλαίσια του προσυμπτωματικού ελέγχου για να μπαίνει έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Οι καρκίνοι που αφορούν τον άνδρα είναι πολλοί, οι πιο σημαντικοί είναι ο καρκίνος του προστάτη, ο καρκίνος του όρχεως και τώρα τελευταία ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχύλου που σχετίζεται με HPV λίμωξη. Ο ανδρικός καρκίνος είναι φωτιά που σβήνει με άμεση δράση, ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου «Αγκαλιάζω». Πολλοί αναρωτιούνται γιατί. Στο πλάι μας έχουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και το τμήμα διοίκησης της τροχέας Ηρακλείου και όλοι αυτοί οι άνδρες που είναι αστυνομικοί και πυροσβέστες είναι οι πρεσβευτές μας σε αυτήν την πολύ σημαντική δράση που γίνεται σήμερα.